Χαίρετε, άλλο ένα οδηγητικό, είμαι στο πάρκινγκ, είμαι στο δρόμο για να ξεκινήσω να πάω στη Λευκοσία για δουλειές και ξεκινάω να διαβάσω εδώ, τώρα που είμαι στα Θεμβέν, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Μια πολύ ωραία ερώτηση που ήρθε στο κανάλι. Μια φίλη ρωτάει πώς επιλέγουμε ποιους ανθρώπους να βάλουμε στη ζωή μας. Πάνω σε αυτό το θέμα είχε γράψει κάτω από το βιντεάκι «Μαθαίνω να πατάω like αν δεν απατώ με κάτω από αυτό». Θα ήθελα να ζητήσω να κάνουμε κάποια βιντεάκια, tutorials, για το πώς εντοπίζουμε ανθρώπους που μας αρέσουν. Τους κάνουμε like. Έχω μάθει πολλά για την αποφυγή ανθρώπων μέσα από το κανάλι μας, αλλά δεν ξέρω πολλά σημάδια στο ποιος είναι κατάλληλος για να επενδύω σε αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Απαντώ στη φίλη, μιλάς για ανθρώπους στην πραγματική ζωή. Ναι, ναι, το like ήταν μεταφορικό. Μιλάω για τα καλά στοιχεία που φέρει κάποιος. Πώς είμαστε σίγουροι ότι είναι καλά? Αλλά με στόχο να εντοπίσουμε το καλό και όχι να αποφύγουμε το κακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για το ερώτημά της, το οποίο είναι κέριο και μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα vlog θετικής ψυχολογίας. Εστιασμένη στα θετικά στοιχεία που είναι καλή ιδέα να βλέπουμε στους άλλους ή να ψάχνουμε στους άλλους ή να επισημαίνουμε στους άλλους προκειμένου να δημιουργήσουμε meaningful connections, υγιείς νοηματοδοτημένες συνδέσεις. Λοιπόν, κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση και έχουμε ολόκληρα playlist εδώ στο κανάλι για το ποια αρνητικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου πρέπει να εντοπίζουμε, ποια να αποφεύγουμε κλπ. Και όντως δεν έχουμε πολλά θέματα σχετικά με το ποια καλά χαρακτηριστικά να εντοπίζουμε. Λοιπόν, επειδή πολλοί από εσάς μου γράφετε και το βιώνω και εγώ αυτό το πράγμα, ότι σε διάφορες φάσεις της ζωής σας βρίσκεστε σε μοναξιά ή χωρίς αρκετούς ανθρώπους γύρω σας ή χωρίς άνθρωπο γύρω σας, δηλαδή χωρίς φίλους, μετά από ένα χωρισμό, μετά από μια αλλαγή στη ζωή. Και είναι έτσι πολύ λεπτό θέμα πώς επιλέγω ποιους ανθρώπους θα βάλω στη ζωή μου, πώς επιλέγω με ποιους ανθρώπους θα κάνω παρέα, πώς επιλέγω με ποιους ανθρώπους θα συνδεθώ, με οποιονδήποτε τρόπο. Θα ξεκινήσω πρώτα από το φιλικό τομέα, ο οποίος είναι ένας τομέας στον οποίο δυσκολευόμαστε όλοι μας με τις φιλίες, ίσως και γιατί η κουλτούρα μας είναι πιο πολύ εστιασμένη στην οικογένεια και στις ερωτικές σχέσεις παρά στις φιλικές σχέσεις. Πιστεύω όμως ακράδαντα, και το έχω πει και σε διάφορα άλλα βίντεο, ότι είναι πολύ σημαντική επένδυση στη ζωή ενός ανθρώπου η καλή φίλη. Δηλαδή το να έχεις φιλία και υγιή σύνδεση με ανθρώπους αγαπητικούς, οι οποίοι να συμπνευματίζονται ουσιαστικά μαζί σου. Συμπνευματίζομαι είναι μια λέξη, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν την έχω φτιάξει εγώ έτσι νεολογιστικά. Είναι μια λέξη που αναφέρεται στην στη σύνδεση δύο ανθρώπων με νόημα, που έχει και περισσότερη έμφαση στην πνευματικότητα. Πώς δύο άνθρωποι δηλαδή θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και πώς μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλο ώστε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και η φιλία τους να είναι επικοδομητική. Λοιπόν, καταρχάς, για να μπορέσουμε να δούμε το καλό στους άλλους, πρέπει να δούμε το καλό σε εμάς. Και να το δούμε και να το δημιουργήσουμε. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει διάφορα στη ζωή μας, τα οποία έχουν αφήσει τα σημάδια τους. Διάφορα γεγονότα, κυρίως τραυματικά, γιατί συνήθως τα τραυματικά θυμόμαστε. Έχουμε εμπειρίες ωραιότατου μεγαλώματος μέσα σε οικογένειες ωραιότατες, αγίες ελληνικές οικογένειες κτλ. Και κουβαλάμε ο καθένας τα αγκάθια του και τις πληγές του. Και δίνουμε έτσι πάρα πολύ έμφαση στο να βλέπουμε πάνω στους άλλους αρνητικά στοιχεία, όπως έχεις επισημάνει και εσύ φίλη, παρά να εστιαζόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος και πώς μπορώ εγώ να εξελιχθώ και να καλλιεργήσω τα καλά μου στοιχεία? Καταρχάς, η βασιλική οδός είναι η ψυχοθεραπεία. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχω πει πολλές φορές, ότι η ψυχοθεραπεία είναι το μεγαλύτερο δώρο, το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον εαυτό του. Και θυμάμαι τώρα, προ 15 ετίας, ίσως και προ 16 ετίας, ήμουνα 28-29, είχα πάει τότε και είχα ξεκινήσει ένα καινούριο για τότε γύρο ψυχοθεραπείας. Και στο θεραπευτή που πήγαινα, στο ψυχολόγο που πήγαινα, ένα από τα θέματα που μου έθεσε, το οποίο με προβλημάτισε δημιουργικά, ήταν η ικανότητα μου να επιλέγω φίλους.
και η ικανότητά μου να επενδύω χρόνο και ενέργεια, μάλλον η διάθεσή μου να επενδύω χρόνο και ενέργεια σε φιλικές σχέσεις. Μου είχε πει τότε ότι βλέπω ότι ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο στις οικογενειακές σου σχέσεις, ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο στην εργασία σου, ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο σε πράγματα άλλα πέρα από τη φιλία. Γιατί δεν επενδύεις στη φιλία, μου είχε πει. Και μάλιστα μου είχε προτείνει τότε, και τον ευγνωμονώ γι' αυτό, μου είχε προτείνει τότε ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνω παρέα με συναδέλφους. Ήμουνα τότε νεαρή ψυχολόγος στη Λευκοσία, ήταν 1-2 χρόνια μετά που είχα μετακομίσει στη Λευκοσία, δεν γνώριζα κανέναν από το χώρο των ψυχολόγων. Επειδή είχα εργαστεί για ένα διάστημα στην ειδική εκπαίδευση, γνώρισα κάποιους ανθρώπους μέσω της ειδικής εκπαίδευσης, που κάποιοι από αυτούς είναι και ψυχολόγοι, αλλά τότε ήμουνα σε μια φάση στην οποία ήμουνα πολύ απασχολημένη με τα δικά μου, με την κατάθλιψη που προφανώς περνούσα τότε, με τα παιδιά, με τις δουλειές, με την προσωπική μου ζωή που δεν πήγαινε καλά, και πότε πάει καλά η προσωπική ζωή, τέλος πάντων. Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε διάφορες φάσεις που λες, α, τώρα θα καλυτερεύσει, τώρα θα καλυτερεύσει, και ντουμ ξανά, γιατί η ερωτική ζωή δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται πάρα πολύ και από τη θέληση του άλλου προσώπου. Όπως και να έχει. Και μου είχε κάνει αυτή την επισήμανση. Τον άκουσα. Μου την έκανε πολλές φορές για να τον ακούσω, νομίζω. Τον άκουσα και εκτότε έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να επενδύσω σε φιλικές σχέσεις. Δεν ήταν εύκολο, όμως είχε αποδώσει. Λοιπόν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε τους φίλους. Καλούς φίλους, υγιείς φιλίες. Φιλίες με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά νιώθουν φιλικά για μας. Έχουν φιλική διάθεση. Η λέξη φιλό στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αγαπώ, από την οποία προέρχεται. Το ρήμα φιλό σημαίνει αγαπώ στα αρχαία ελληνικά, από το οποίο προέρχεται η λέξη φιλία και η λέξη φιλή. Άρα, το να ψάξουμε να βρούμε αγαπητικούς ανθρώπους με τους οποίους να ταιριάζουμε είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει χρόνο και ενέργεια. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάθεσαι στο σπίτι σου, να κάθεσαι να κλαίγεσαι ή να μιζεριάζεις και να λες δεν υπάρχουν φίλοι σήμερα, δεν έχει ανθρώπους σήμερα, δεν έχει καλό κόσμο, δεν έχει φιλίες, άρα τι να ψάχνω, τι να προσπαθώ, δεν έχει. Πρέπει να προσπαθήσεις. Και θα προσπαθήσεις πρώτα απ' όλα παρατηρώντας. Άνοιξε τα μάτια σου και παρατήρησε τους ανθρώπους γύρω σου, και έρχομαι τώρα σε αυτό που έχεις ερωτήσει, φίλη. Τι παρατηρώ? Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε τι συνέστημα μας βγάζει ο άλλος από την πρώτη οπτική, από την πρώτη οπτική επαφή. Τι νιώθουμε μόλις γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο. Τι μας λέει τον gut instinct μας για κάποιον άνθρωπο. Βλέπουμε κάποιον άνθρωπο και χαιρόμαστε. Βλέπουμε κάποιον άνθρωπο και νιώθουμε άνετα. Βλέπουμε κάποιον άνθρωπο και νιώθουμε ευχάριστα. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό σημάδι. Τα πρώτα δευτερόλεπτα που συναντιούνται δύο άνθρωποι που δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ, ο εγκέφαλος τους, πρόκειται για αυτό το τεράστιο υπολογιστή που κανένας άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να φτιάξει, ένα υπολογιστή που να έχει τόσο μεγάλη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθηκευτικό χώρο όπως τον ανθρώπινο εγκέφαλο, σκανάρει κυριολεκτικά τον άλλο άνθρωπο και βγάζει κάποια πρωτόγωνα συμπεράσματα. Αυτά τα πρωτόγωνα συμπεράσματα είναι και τα πιο έγκυρα. Το τι νιώθεις όταν βλέπεις τον άλλο για πρώτη φορά. Το τι νιώθεις, όχι το τι σκέφτεσαι, το τι νιώθεις. Το αρχικό συναίσθημα. Άνθρωποι που μόλις τους συναντήσουμε μας κάνουν να νιώθουμε ευχάριστα, μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, μας κάνουν να νιώθουμε ότι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, περνάνε στην πρώτη φάση. Περνάνε στην πρώτη φάση για να αρχίσουμε να συνδεόμαστε μαζί τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρωταρχικό συναίσθημα. Έχω δει χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος, και πάντοτε, ειδικά όταν ερχόντουσαν ζευγάρια που ήταν σε πολύ άσχημη φάση σχέση τους, οι άνθρωποι που μιλούσαν για στενές φιλίες, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί και αυτό τους δυσκόλευε τη ζωή τους, ρωτούσα ποια ήταν η πρώτη άποψη που είχες για αυτόν τον άνθρωπο την πρώτη φορά που το γνώρισες. Και όσοι είχαν γνωρίσει είτε τον σύντροφο τους, είτε τον φίλο τους, είτε τη φίλη τους σε μια περίοδο που ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να θυμούνται, μου έλεγαν όλοι μα όλοι την πρώτη φορά δεν μου άρεσε. Την πρώτη φορά κάτι με προβλημάτισε. Κάτι με στενοχώρησε. Κάτι δεν μου κολούσε. Κάτι δεν κόλλαγε σε αυτόν τον άνθρωπο.
ακούστε τον gut instinct σας. Τον gut instinct λειτουργεί καλύτερα αφιλτράριστα την πρώτη φορά. Μετά που θα γνωρίσεις κάποιον, μετά που θα σου πει κάποια πράγματα, μετά που θα αρχίσεις να έχεις κάποιο είδους σύνδεση μαζί του και κάποιο είδους φιλία ή συμπάθεια, τότε τον gut instinct σου δεν βλέπει καθαρά. Τότε τα συναισθήματα που έχεις χτίσει για εκείνον τον άνθρωπο, οι σκέψεις που έχεις για εκείνον τον άνθρωπο, τα κίνητρα που μπορεί να έχεις για να έχεις οποιαδήποτε σύνδεση με εκείνον τον άνθρωπο, μπορεί να σου θολώνουν το μυαλό. Άρα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις αρχικές γνωριμίες. Εάν είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν κοιτάμε και πολύ καλά τα συναισθήματά μας, δεν ακούμε τον εσωτερικό μας εαυτό, δεν ακούμε τον gut instinct μας, δεν ακούμε τη διαίσθησή μας στην αρχή μιας γνωριμίας, μπορεί να κάνουμε το λάθος να παρασυρθούμε σε μια γνωριμία που από την αρχή νιώθαμε ότι δεν μας τέριαζε. Εγώ το έχω πάθει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γνωρίζω ανθρώπους που η πρώτη εντύπωση να είναι αρνητική και να παραβλέπω τον gut instinct μου και να προχωρώ στο να δημιουργήσω φιλία ή γνωριμία με εκείνους τους ανθρώπους. Και μάλιστα να λέω κιόλας να μην είμαι προκατηλημένη και να μην είμαι καχύποπτη και δώσε μια ευκαιρία, μπορεί αυτό που είδες την πρώτη φορά να μην ήταν η καλύτερη εκδοχή του αυτού του άλλου κλπ. Πάντοτε, μα πάντοτε, όσες φορές μου το ένστιχτό μου είπε όχι και δεν του άκουσα, έφαγα τα μούτρα μου. Φυσικά, πάθαμε και μάθαμε. Λέπαμε τώρα θα κάνουμε ένα vlog οδηγητικό θετικής ψυχολογίας. Λοιπόν, άρα πρώτο και σημαντικότερο είναι τον gut instinct. Τι σου λέει τον gut instinct σου? Πόσες φορές έχω ακούσει ιστορίες που μου έλεγαν τύποι και τύπισες άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, οι οποίοι για παράδειγμα γνώριζαν κάποιο μέσω διαδικτύου. Και όταν πήγαιναν στο πρώτο ραντεβού, το τυφλό ραντεβού, με το που την έβλεπαν την άλλη, με το που τον έβλεπαν τον άλλο, έλεγαν Οχ, κάτι δεν μου κολλάει. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είχαν χτίσει προσδοκίες για αυτή τη γνωριμία ή επειδή είχαν κόψει ολόκληρες κουβέντες με εκείνον τον άνθρωπο προηγουμένως, είχαν προσδοκίσει ότι θα φτιάξουν μια ρομαντική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο ή θα έχω μια επαφή που θα με εξυπηρετήσει στο α ή στο β ή στο γ σημείο, προχωρούσαν παραβλέποντας το αισθηκτό τους και πληρώνοντας μετά τις συνέπειες. Άρα είναι πολύ σημαντική η πρώτη συναισθηματική εντύπωση που μας αφήνει ο άλλος. Όταν έρθει η ώρα με το καλό να κάνουμε τα σεμινάρια για τα συναισθήματα, να φύγει αυτή η κορώνα, να πάει στο καλό, αυτός ο κορονοϊός, το λέω κορώνα γιατί είναι τα παιδιά κορώνα, βάιρους ή κορώνα, να φύγει αυτή η κορώνα να ησυχάσουμε. Θα μάθουμε πολλά για τη λειτουργία του συναισθήματος και για το πώς το συναίσθημά μας είναι η πιο έγκυρη αντίδραση του ολόκληρου του ψυχισμού μας στο τι συμβαίνει. Λοιπόν, δεύτερο στοιχείο, ποια είναι τα καλά πράγματα που βλέπουμε σε κάποιον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό με τους ανθρώπους που θα συνδεθούμε καθιονδήποτε τρόπο και κυρίως το φιλικό που διαλεγόμαστε σε αυτό το βίντεο, είναι να ταιριάζουν οι αρχές και οι αξίες μας. Να είμαστε άνθρωποι που έχουμε παρόμοια ιδανικά. Να είμαστε άνθρωποι που βλέπουμε τη ζωή μέσα από παρόμοιο πρίσμα. Τον ίδιο άνθρωπο ακριβώς με σένα δεν θα βρεις, ούτε για να κάνεις παρέα, ούτε για να κάνεις συνεργασία, ούτε για να παντρευτείς, ούτε για να κάνεις σχέση. Δεν θα βρεις τον ίδιο ακριβώς άνθρωπο. Έναν άνθρωπο όμως ο οποίος να προσομοιάζει, να κοιτάτε προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο να είναι άνθρωπος ο οποίος σέβεται τη διαφορετικότητα και ο άλλος να είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης ή μισανδρή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται εσύ να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις κάνει την προσπάθειά σου και έχεις ξεπεράσει τα κομπλεξιλίκια σου και ο άλλος να είναι φορτωμένος κόμπλεξ. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζεται. Θα υπάρξει clash, λέγεται στα αγγλικά, σύγκρουση, θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει θέμα. Άρα κοιτάμε για ανθρώπους που να έχουν παρόμοιες αρχές, αξίες και ιδανικά με εμάς. Οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά δεν σημαίνει πως εμείς είμαστε τέλειοι. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ, για παράδειγμα, έχω σαν αρχή, αξία και ιδανικό να σέβομαι όλους τους ανθρώπους, ότι πάντοτε είμαι σεβαστική. Έχει και μέρες, έχει και φορές που θα κάνω λάθος, που θα προδώσω τις αρχές και τις αξίες μου. Όμως βαδίζω πάνω σε ένα δρόμο και προσπαθώ να εκπληρώσω αυτές τις αρχές και αξίες. Δεν μπορώ να ταιριάξω, δεν μπορώ να κάνω παρέα με άνθρωπο που δεν βρίσκεται στο ίδιο δρόμο. Άρα ψάχνουμε για ανθρώπους ομοειδεάτες. Και όταν λέμε ομοειδεάτες, δεν μιλάω τώρα να υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα ποδοσφαίρου ή να είμαστε και δύο ποδοσφαιρόφιλοι. Αυτά δεν είναι σημαντικά πράγματα. Σημαντικές αρχές και αξίες είναι η άποψη που έχουμε για τη ζωή,
οι υπαρξιακές μας αξίες, τι πιστεύουμε για το σκοπό του ανθρώπου πάνω στη γη, αν έχουμε κάποιες προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή για μας, για τα παιδιά μας, για τον κόσμο, αν πιστεύουμε για παράδειγμα στην ισότητα, στη δικαιοσύνη, στην ελευθερία, στην ελευθερία του λόγου και διάφορες άλλες ανθρωπιστικές αξίες. Θεωρώ ότι αν έχουμε ανθρωπιστικές αξίες και πιστεύω πραγματικά ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το κανάλι, ο κύριος λόγος που βρίσκεστε σε αυτό είναι γιατί έχετε ανθρωπιστικές αξίες και γιατί επιδιώκετε να καλλιεργήσετε περαιτέρω αυτές τις ανθρωπιστικές αξίες και τον εαυτό σας τον ίδιο. Άρα, άνθρωπος κατάλληλος για να συνδεθούμε μαζί του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρόμοιες αρχές και αξίες με εμάς και ο οποίος με ένα παρόμοιο τρόπο με το δικό μας επιδιώκει να γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Εκεί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα και θα μπορέσουμε όχι να είμαστε και οι δυο τέλειοι μαζί, αλλά θα μπορέσουμε να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Άρα, αρχικό συναίσθημα, κριτικό, δηλαδή η κρίση μας, η αρχική της διέστησής μας, το εσωτερικό μας κριτή να είναι και θετική και στη συνέχεια παρόμοιες αρχές και αξίες. Πέρα από τις αρχές και τις αξίες που να είναι παρόμοιες, είναι σημαντικό. Ας δροσιστούμε λίγο γιατί έχει 38 βαθμούς έξω. Είναι σημαντικό να έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα. Να μας αρέσουν παρόμοια πράγματα. Δηλαδή να διασκεδάζουμε ή να ψυχαγωγούμαστε με τον ίδιο τρόπο. Να μας αρέσουν παρόμοιες δραστηριότητες. Δηλαδή αν θα κάνεις παρέα με κάποιον και εσένα σ' αρέσει πάρα πολύ να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, σε ένα ωραίο εστιατόριο με απαλή μουσική και να φας ένα ωραίο φαγητό και στον άλλο αρέσει το κλαπ και το ξέδωμα, δεν θα τα βρείτε. Δεν θα τα βρείτε. Ή θα έρθει αυτός μαζί σου και θα σκυλοβαρεθεί, ή θα πας εσύ μαζί του και θα πονέσει τα αυτιά σου. Άρα πρέπει να έχουμε και παρόμοιες συνήθειες και παρόμοια πράγματα που κάνουμε και μας αρέσουν. Το άλλο. Είναι σημαντικό να ταιριάζουν οι επιδιώξεις μας και οι φάσεις ζωής στην οποία βρισκόμαστε. Δηλαδή αν εσύ είσαι μια κοπέλα η οποία είσαι στο πανεπιστήμιο, είσαι φοιτήτρια, και έχεις τον ελεύθερο χρόνο μιας φοιτήτριας για να βγεις έξω, για να πας για καφέ, για να κάνεις τα πράγματα που κάνουν οι φοιτητές και κάνεις παρέα με κάποιον άνθρωπο ο οποίος, η οποία είναι εργαζόμενος και δουλεύει πάρα πολλά πολύ ώρα ωράρια και έχει και οικογένεια και έχει και μικρά παιδιά, πώς θα βρεθείτε, πώς θα ταιριάξετε με τόσο διαφορετικά ωράρια και τόσο διαφορετική φάση ζωής. Γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι όταν αλλάζουν φάση ζωής, για παράδειγμα όταν παντρεύονται, όταν χωρίζουν, όταν τελειώνουν τις σπουδές τους, όταν αρχίζουν δουλειά, όταν αλλάζουν δουλειά, όταν μετακομίζουν, χάνουν φίλους. Γιατί όταν δεν είναι σε παρόμοια φάση ζωής οι δύο άνθρωποι, είναι αδύνατο να έχουν φιλία. Μπορούν να διατηρήσουν την αγαπητική σχέση εκ του μακρόθεν, δηλαδή να έχουν μέσα στην καρδιά τους με πολύ αγάπη κάποιους ανθρώπους, και εγώ έχω κάποιους ανθρώπους, ξέρουν και είναι, με πάρα πολύ αγάπη μέσα στην καρδιά μου. Μπορώ να μιλάω μια φορά το χρόνο μαζί τους, γιατί ζω στο εξωτερικό, γιατί έχουν άλλη φάση ζωής, άλλο σχέδιο ζωής. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε σε καθημερινή επαφή, έστω και τηλεφωνική, λόγω διαφορετικού προγράμματος ζωής. Άρα, αγαπάμε κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους λόγω του ότι είμαστε σε άλλη φάση. Άρα επιλέγουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε παρόμοια φάση. Και αυτό θα το πω και για τις γυναίκες που χωρίζουν και για τους άντρες που χωρίζουν από γάμο με παιδιά. Σε εκείνη την περίοδο είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους που ήδη μπορεί να υπάρχουν στο περιβάλλον μας, οι οποίοι να έχουν περάσει μια παρόμοια φάση με εμάς και να έχουν βρει τρόπους επιβίωσης, ψυχολογικής επιβίωσης από ένα διαζύγιο ή από ένα χωρισμό, και κάνοντας παρέα με αυτούς και επιδιώκοντας να συνδεθούμε με αυτούς τους ανθρώπους, να έχουμε έτσι και μια πολύ θετική ανατροφοδότηση, όχι απλώς ανατροφοδότηση, και μια θετική πληροφόρηση για το ότι να, και εγώ έχω βρεθεί σε παρόμοιο σημείο και το έχω ξεπεράσει και τα κατάφερα και θα τα καταφέρεις κι εσύ και θα νιώσεις καλύτερα σύντομα κλπ. Προσοχή όμως, να μην εκμεταλλευόμαστε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω χωρίσει εγώ τώρα, άρα πάω και βρίσκω όλους όσους έχω χωρίσει και κάνω παρέα μαζί τους για να με στηρίζουν, και μετά, άμα τα ξαναβρω με τον πρώην μου ή άμα ξαναφτιάξω άλλη σχέση, τους γράφω όλους και όλες τα παλιά μου τα παπούτσια, τους ξεχνάω όλους, και μετά την επόμενη φορά που ίσως να είμαι μόνος, να πάω να τους βρω και δεν θα τους βρω. Γιατί για να κάνουμε παρέα με κάποιους ανθρώπους, όπως είπα και προηγουμένως, το ξαναλέω και το τονίζω, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια. Και
καλό στοιχείο, καλό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος με τον οποίο να συνδεθούμε είναι και εκείνος ή εκείνη να είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν χρόνο και ενέργεια. Το χρήμα δεν είναι απαραίτητο, γιατί το έχουμε συζητήσει και σε ένα παλιότερο vlog που κάποια φίλη είχε γράψει: άμα δεν έχεις χρήματα, δεν μπορείς να έχεις φίλους κλπ. Και της είχε γράψει η Μαρία Ελιάδου, αν θυμάμαι καλά. Της είχε γράψει: γιατί μπορεί να έρθει στο σπίτι σου και να πιείτε ένα καφέ στον μπαλκόνι σου ή να πάτε ένα περπάτημα, μια βόλτα, που να μην στοιχίσει χρήματα, αλλά να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί. Δεν πιστεύω ότι τα χρήματα είναι απαραίτητα για μια φιλία και το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει ένας φίλος δεν είναι τα υλικά αγαθά. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει ένας φίλος είναι η παρουσία του στη ζωή σου, η θετική και η σύνδεση όλο νόημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει ένας φίλος. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι μεταξύ τους, μπορεί να μην έχουν χρήματα, να μην έχουν την οικονομική άνεση να κάνουν δώρο ένας στον άλλο, αλλά κάνοντας δώρο την αγνή αγάπη και την ουσιαστική σύνδεση ο ένας στον άλλο, να του κάνουν το μεγαλύτερο δώρο. Λοιπόν, άρα κοιτάζουμε το αρχικό συναίσθημα, κοιτάζουμε να έχουμε κοινές αρχές αξίες και ιδανικά, να βρισκόμαστε σε παρόμοια φάση ζωής και να είμαστε και οι δυο διατεθειμένοι να επενδύσουμε ενέργεια και χρόνο στη σχέση. Και το επίσης πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, άνθρωποι οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να βελτιώνονται. Και αυτό πώς μπορούμε να το μάθουμε? Στις αρχικές συζητήσεις που κάνουμε με κάποιους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ρίξουμε κάποιες κουβέντες οι οποίες να μας βοηθήσουν να δούμε πώς λειτουργεί ο άλλος άνθρωπος. Για παράδειγμα, να πούμε: εγώ παρακολουθώ κανάλια στο YouTube με ψυχολόγους και μου αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο αυτοβελτίωσης και όταν έχω χρόνο και χρήμα θα πάω για να κάνω ψυχοθεραπεία. Εσύ θα πήγαινες? Αν ο άλλος σου πει: πα, ψυχοθεραπεία, τι είναι αυτό το πράγμα? Είμαστε τρελοί, είμαστε τρελός και δεν πας να κάνεις ψυχοθεραπεία. Τότε εκεί σου δείχνει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν έχει διάθεση αυτοβελτίωσης. Αν σου πει: α, ενδιαφέρον, εγώ δεν έχω δει τέτοια βίντεο, θα θέλεις να μου στείλεις? Τότε αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ενδιαφερθεί για αυτοβελτίωση. Ή αν σου πει: α, και εγώ βλέπω τέτοια βίντεο και διαβάζω και τέτοια βιβλία και μάλιστα έχω κάνει αλλαγές στη ζωή μου διαβάζοντας, ξέρω εγώ, το βιβλίο «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», από τα πολύ κλασικά βιβλία πνευματικότητας και εισαγωγής στο ψυχολογικό τρόπο σκέψης. Τότε είναι ένα καλό σημάδι ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε παρόμοιο δρόμο με εσάς. Ρωτήστε τι βιβλία διαβάζεις. Αν εσείς διαβάζετε βιβλία, πώς μπορείτε να κάνετε παρέα, να βάλετε στη ζωή σας έναν άνθρωπο που δεν διαβάζει βιβλία ή έναν άνθρωπο που δεν έχει καθόλου πνευματικά ενδιαφέροντα? Μπορεί κάποιος να μην διαβάζει βιβλία, γι' αυτό ανέφερα και τα βίντεο προηγουμένως, αλλά να έχει στη ζωή του επιρροές μέσα από άλλους τρόπους, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube, μέσα από διάφορα άλλα κανάλια επικοινωνίας, στα οποία και να ενημερώνεται και να μαθαίνει και να κάνει πράγματα τα οποία να είναι αυτοβελτιωτικά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μην διαβάζει βιβλία, μπορεί να ακούει podcasts, μπορεί να βλέπει βίντεο, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που θα επιλέξουμε να βάλουμε στη ζωή μας να είναι ταπεινός με την καλή έννοια, δηλαδή να μην θεωρεί ότι αυτός είναι και κανείς άλλος, ότι τα ξέρει όλα, να μην είναι ξερόλας. Άνθρωποι που λένε: ναι, πες μου, θέλω να μάθω. Εξήγησέ μου το αυτό, σε παρακαλώ. Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν πράγματα για σας, να μάθουν πράγματα αν έχετε κάποιες ειδικές γνώσεις. Αν, για παράδειγμα, είστε, ξέρω εγώ, κομμότρια και ή κομμωτής και σας ρωτάει: θα ήθελα να μου πεις, νομίζω ότι τα έχω τα περιποιούμε ορθά τα μαλλιά μου ή θα μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Άνθρωποι που δείχνουν διάθεση να μάθουν και διάθεση να ωφεληθούν και να επωφεληθούν από τις γνώσεις των άλλων. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι flexible, ελαστικοί στην οποιαδήποτε σύνδεση και να μπορούν να μαθαίνουν πράγματα, να μπορούν να παραδέχονται όταν δεν γνωρίζουν κάτι και να μπορούν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Είμαι σίγουρη πως στα σχόλια θα βάλετε κι εσείς πολλές άλλες σκέψεις και θα τεθούν και άλλα ερωτήματα για το πώς επιλέγουμε τους ανθρώπους που βάζουμε στη ζωή μας. Ξαναλέω, αυτό το βίντεο είναι για τη φιλία, για το πώς επιλέγουμε ανθρώπους για φίλους στη ζωή μας. Όμως, επιφυλάσσουμε για ένα βίντεο για το πώς επιλέγουμε ερωτικό σύντροφο. Ένα βίντεο.
ένα βίντεο δεν θα μπορέσει να καλύψει αυτό το θέμα. Το καινούριο βιβλίο που γράφω είναι κατεξοχήν ένας χώρος στον οποίο θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες. Όμως μπορούμε να φτιάξουμε και ένα βίντεο εισαγωγικό για το ποια σημεία κοιτάζουμε όταν είμαστε ελεύθεροι, ελεύθερες, διαθέσιμοι, διαθέσιμες και κοιτάμε έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο. Ποια είναι τα πρώτα σημεία που πρέπει να κοιτάξουμε? Την αγάπη μου να έχετε και σας εύχομαι στη ζωή σας να έχετε meaningful human connections, ουσιαστικές, βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις με νόημα, γιατί όπως έχει βρει και μελέτη της Βοστόνης που σας τα έχω πρίξει με αυτή τη μελέτη της ευτυχίας, οι βαθιές ανθρώπινες συνδέσεις είναι αυτές οι οποίες μας δίνουν την ευτυχία. Μπορεί να έχεις χρήματα, μπορεί να έχεις λεφτά, μπορεί να έχεις φήμη. Αν δεν έχεις όμως ανθρώπους που να τους αγαπάς και να σε αγαπούν και να είσαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι μεταξύ σας, δεν μπορείς να νιώθεις ευτυχής. Σας αγαπώ πολύ. Bye!